Όχι, όχι! Τη στιγμή που η Λιάνα Κανέλη έδειχνε τα σημάδια στο πρόσωπό της από την επίθεση που δέχτηκε από τον εκπρόσωπο τύπου της Χρυσής Αυγής, δεκάδες αστυνομικοί είχαν φτάσει στον Αντένα και αναζητούσαν τον Ηλία Κασιδιάρη για να τον συλλάβουν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Λίγα μόλις λεπτά μετά το πρωτοφανές επεισόδιο, το Star κατάφερε να επικοινωνήσει με τον εκπρόσωπο τύπου της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη. Η κυρία Κανέλη σήκωσε το χέρι της και με χτύπησε πρώτη και για το λόγο αυτό θα καταθέσω εις βάρος της μίμησης. Ό,τι άλλο και να υποθεί είναι ένα τεράστιο ψέμα. Πρώτη με χτύπησε η κυρία Κανέλη και εν συνεχεία, επειδή σέβομαι την ποινή μου και το όνομά μου, αναγκάστηκα να αμυνθώ. Αλλά αυτό που είναι το Πανελλήνιο ήταν ότι κατά την αντιπαράθεση που είχαμε την κυρία Δούρου, χωρίς να έχω δώσει το λόγο στην κυρία Κανέλη, σηκώθηκε και με χτύπησε. Όχι! Πέταξε τα νερά στην κυρία Δούρου. Και πήρα την εφημερίδα και σηκώθηκα για να μην συνεχίσει. Για να μην ειλικρινή, φοβήθηκα πως πετάξει κανένα ποτήρι και τραυματίσει κανέναν άνθρωπο. Και με χτύπησε. Δεν πρόλαβα να κάνω κάτι. Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο σηκώθηκε και με χτύπησε. Ρωτήσω την ίδια. Προφανώς έχουν συμπλέγματα ελεύθεροι άνθρωποι κατά τη χρήση του κινήματος που εκπροσωπώ. Ρωτήσω την κυρία Κανέλη για ποιο λόγο σηκώθηκε το χέρι και με χτύπησε. Άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε τη χώρα 500 χρόνια πίσω. Αντεβρενούμε! Αντεβρενούμε! Θα πάμε 500 χρόνια πίσω τη χώρα. Να κλείσουμε τα αυτιά μας σε αυτούς που πουλάνε εθνικοφροσύνη, που πουλάνε πατρίδα, που πουλάνε οικογένεια, αλλά έχουν πουλήσει την ίδια τη χώρα. Εγώ το θεωρώ πολιτική κτηνοδία. Όταν τρως από ένα κτίνος ένα χτύπημα, ας το πάρει ο καθένας για το δικό του μάγουλο. Εγώ είπα, να τον χαίρε τη μάνα που τον έκανε. Έτσι αντέδρασε η Λιάνα Κανέλη μόλις βγήκε από το στούντιο του Αντένα. Κάνατε μήνυση στον κύριο Κασιδιάρη. Πιστεύετε στα αλήθεια ότι είναι από τις υποθέσεις που λύνονται με μήνυση? Θα σας απαντήσω ομά, ως βουλευτής του ΚΚΕ. Και ως άνθρωπος του 2012, μετά από ένα τέτοιο επεισόδιο, δεν καταδέχομαι να κάνω μήνυση. Το αν θα είναι στη Βουλή ή όχι δεν είναι αποτέλεσμα της μήνυσης της δικής μου. Είναι αποτέλεσμα της ελεύθερης βούλησης των Ελλήνων πολιτών. Αν θελήσουν οι Έλληνες να τους βάλουν στη Βουλή, θα τους λουστούν κιόλας. Εγώ πάντως θα τους